τα δημοσκοπικά ποσοστά του ΠΑΣΟΚ απέχουν παρασάκιας από τα ποσοστά που θα πάρει στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Διότι είναι ξεκάθαρο ότι ακόμη ο κόσμος συμπεριφέρεται και ορθά με αγανάκτηση, με πόνο. Είναι μια κοινωνία που συνεχίζει να βλέπει τα παιδιά της να είναι άνεργα, που συνεχίζει να βλέπει λαθεμένες κυβερνητικές πρωτοβουλίες όπως η συγκεκριμένη που έγινε με τον Ένβια, αλλά όχι μόνο αυτή, και οι οποίες, έστω και αν διορθώνονται εκ των υστέρων, συνεχίζουν να αφήνουν τις πληγές. Ταυτόχρονα όμως είναι και μια κοινωνία η οποία έχει βαθιά επίγνωση ότι αυτός που πήρε στην πλάτη του τις ευθύνες μιας ολόκληρης 30 ετίας είναι το ΠΑΣΟΚ. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι δημοσκοπικά εκδηλώνεται μια αποχή από το να προτιμά ένα μεγάλο μέρος των ερωτώμενων το ΠΑΣΟΚ, εμείς έχουμε βαθιά πεποίθηση ότι είναι συνείδηση στην κοινωνία ότι το ΠΑΣΟΚ πήρε στην πλάτη του τη χώρα από το 2009 το 2010 μέχρι και σήμερα, χαράξαμε μια πολιτική εθνικής υπευθυνότητας, μια πολιτική πατριωτισμού με κόστος, με θυσίες για τον ελληνικό λαό, αλλά μια στρατηγική και μια πολιτική ευθύνης απέναντι στο μέλλον αυτού του τόπου. Έχουμε τη βεβαιότητα ότι τώρα πια που όλα δείχνουν ότι η στρατηγική αυτή δικαιώνεται, γιατί η χώρα βγαίνει από το μνημόνιο, έχουμε πια το δικαίωμα να κοιτάξουμε τον ελληνικό λαό στα μάτια και να πούμε ότι ήμασταν αυτοί που πήραμε όλες τις ευθύνες στην αρχή μόνοι μας, στη συνέχεια μας ακολούθησε η Δημοκρατική Αριστερά και η Νέα Δημοκρατία, και οριστικοποιούμε πια το σχέδιο εξόδου από την κρίση. Τώρα, σε σχέση με τα ζητήματα τα ισοκομματικά, πρέπει να σας πω ότι δεν είναι ευχάριστο για κανέναν, πολύ περισσότερο για μένα, η μεγάλη εσωστρέφεια που υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Είναι μια εσωστρέφεια η οποία έχει εμφανιστεί σε όλα τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα της Ευρώπης, τα οποία περνούν τέτοιες περιόδους, δηλαδή που βρίσκονται σε χώρες οι οποίες βρίσκονται σε δημοσιονομική προσαρμογή. Και είναι επόμενο να υπάρχει μια εσωστρέφεια. Όμως είναι για μας ξεκάθαρο ότι το ΠΑΣΟΚ με την ιστορική του διαδρομή, για την οποία είμαστε περήφανοι, θα συνεχίσει να υπάρχει, γιατί είναι ο πυλώνας της δημοκρατικής παράταξης. Ταυτόχρονα όμως εμείς δεν θέλουμε να αποκλείσουμε κανέναν ο οποίος θεωρεί ότι ανήκει ιδεολογικά και πολιτικά στον χώρο της κεντροαριστεράς, του σοσιαλισμού και της δημοκρατίας, αλλά δεν θέλει να είναι ταυτόχρονα και μέλος του ΠΑΣΟΚ. Έτσι λοιπόν προχωρούμε σε μια συστράτευση των προοδευτικών δυνάμεων με διακριτή την ύπαρξη του ΠΑΣΟΚ, επαναλαμβάνω, ως του βασικού πυλώνα αυτής της συστράτευσης των προοδευτικών δυνάμεων. Θα προχωρήσουμε και σε ένα συνέδριο της Δημοκρατικής Παράταξης, ένα συνέδριο για το οποίο έχουμε πάρει ήδη απόφαση στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή, και είμαι βέβαιος ότι όταν βγούμε από τα εσωτερικά μας προβλήματα και αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της κοινωνίας, θα συνειδητοποιήσουμε απόλυτα πόσο σημαντικός είναι ο δικός μας ρόλος και πόσο σπουδαία πολιτική μπορεί να είναι η συμβολή μας, εάν ανταποκριθούμε σε αυτό που θέλει η κοινωνία.